βουλευτής Μπογδάνος αποκάλυψε το όνομα του στελέχουσας, ο οποίος ήταν και δημοτικός σύμβουλος στη Θήβα, και εσείς μιλήσατε σαν κόμμα για χαφιεδισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ανεξάρτητα από την ανακοίνωση την οποία βγάλατε και η οποία αφορά στα προσωπικά δεδομένα, που είναι κάτι το οποίο δεν είμαι ούτε σε θέση, ούτε έχω τη διάθεση να το κρίνω. Εσείς σαν κόμμα, επειδή γνωρίζουμε ότι και στο παρελθόν το ΠΑΜΕ ήταν ακτιβιστικό, ήταν στο δρόμο, αλλά δεν χρησιμοποιούσε βία, καταδικάζετε αυτή την ενέργεια ή όχι? Το ζήτημα είναι ότι δεν καταδικάστηκε η απρόκλητη βία των αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ απέναντι σε μια μαζική μαχητική διαδήλωση ενάντια σε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδας, η οποία κυριολεκτικά μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Ήταν σε ένα ορμητήριο κυριολεκτικά. Σήμερα, γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι ότι παρόμοια ήταν η κατάσταση. Θα σας πω. Και αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαμε κάνει και τότε. Όπως αν θέλετε, η επίθεση απέναντι στους διαθυλωτές προχώρησε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε επίσης το άγαλμα του Τρούμαν, στο οποίο επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είχε στείλει η κυβέρνηση τα ΜΑΤ για να το υπερασπιστεί. Το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε όπως ότι μπορεί και ο το στρατηγικό... να πετάει σε ένα άγαλμα μπογιά, ας πούμε. Θα σας πω. Το στρατηγικό διάλογο, για παράδειγμα, ΗΠΑ Ελλάδας, τον ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται με πιο γρήγορους ρυθμούς να το ολοκληρώσει η Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά να εμπλέξει το λαό μας σε ένα πραγματικά πολύ επικίνδυνο, σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις κάτω από τους τεράστιους ανταγωνισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, Ρωσία, Κίνα και άλλους ισχυρούς παίχτες, οι οποίοι διεκδικούν μερίδιο από τους ενεργειακούς δρόμους, από τους πόρους κτλ. Ωραία. Λοιπόν, για την αυτή η διαδήλωση. Από την πλευρά του ΠΑΜΕ, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, γι' αυτό το ρωτώ με τέτοια ένταση. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ το ΠΑΜΕ να ασκεί βία. Υπάρχει και επαναλαμβάνω, για αυτή την άσκηση βίας? Επαναλαμβάνω, σε αυτή τη διαδήλωση που ήμασταν εκεί, υπήρχαν χρήση χημικών από τα ΜΑΤ σε μια κινητοποίηση και μια διαδήλωση που συμμετείχαν μητέρες με τα μωρά στα καρότσια, που συμμετείχαν παιδιά, που συμμετείχαν ηλικιωμένοι. Άρα αυτό δεν το καταγγέλνουμε. Γιατί δεν το καταγγέλνουμε? Να το καταγγέλνουμε. Ό,τι λοιπόν, συμβαίνει, το καταγγέλνουμε. Άρα, αλλά η χρήση βίας εκεί, και την πλευρά ποιο είναι του το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ κατήγγειλε απευθείας τον χαδιαδικού τρύπου προπαγάνδα του κυρίου Μπογδάνου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δημοσιοποίησε τα προσωπικά δεδομένα με κάθε λεπτομέρεια, όπως είπατε κι εσείς, ενός διαδηλωτή αόπλου. Δεν είπα το όνομά του εγώ. Ναι. Με κάθε λεπτομέρεια όμως, από το πρωί το είχε φιλοξενήσει ο τηλεοπτικός σταθμός του Sky. Λοιπόν, με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία δημοσιοποίησε τα προσωπικά του δεδομένα που πραγματικά αναρωτιόμαστε από πού τα άντλησε. Του διαδηλωτή είναι, ναι, που είδαμε στη φωτογραφία πάντως, έτσι. Ένας άοπλου διαδηλωτή που ήταν σε αυτή την κινητοποίηση με συγκεκριμένο περιεχόμενο, γιατί θέλαμε να στείλουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα, όπως το κάναμε ως μήνυμα, το στέλναμε δηλαδή μαζικοί φορείς στο εργατικό λαϊκό κίνημα της χώρας μας, ότι σε αυτούς τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς, μάλιστα, ο λαός μας δεν θα γίνει, αν θέλετε, αυτό που λέμε, πώς το λένε, κομπάρσος στην παλιά καλή ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο». Ξέρετε, θα αντιπαλέψει κάποιος και θα συνεχίσει να αντιπαλεύει. Ξέρετε τι μπορεί να πολύμορφα κάποιος, ότι αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Εκφράζει εκλογικά τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας και ασκώντας τέτοιου είδους πρακτικές επιχειρεί να επιβάλλει την άποψή του. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ουσιαστικά δείχνει ότι, εντάξει, στις εκλογές αποτυπώνεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, το, με τα συγκεκριμένα κριτήρια, έτσι όπως χρόνια, γνωρίζετε τώρα, πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα είναι ότι οι ιδέες, οι απόψεις του, αυτό το στοιχείο της πρόβλεψης, αν θέλετε, και σε μια σειρά εξελίξεις, εμπνέουν, διαπαιδαγωγούν και κινητοποιούν μια σειρά εργαζόμενους, ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις. Αυτή που μόλις είδαμε. Εμείς λέμε για τον κόσμο, ναι, που εντάξει, συμμετείχε, χιλιάδες εργαζομένων και λαού, οι οποίοι βέβαια πρέπει να απομονωθούν, δεν μπορούσαν να κρυφτούν, δεν μπορούσαν να κρυφτούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι και λαού, αν θέλετε, όσο και να προσπαθούσανε, και τελικά παρά τα μέτρα καταστολής η συγκεκριμένη πορεία, μάλιστα, έφτασε στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Ξεκάθαρα. Διότι σήμερα αυτό που καταλάβαμε από την ανακοίνωση του κ. Κουτσούμπα είναι ότι μάλλον θέλετε κάπως, είστε κάπως κοντά
υπό κάποιες προϋποθέσεις και να τις αναφέρουμε κιόλας. Από ό,τι κατάλαβα από την ανακοίνωση, πρέπει να υπάρχουν οικονομικοί ή οικογενειακοί δεσμοί με τη χώρα, με την Ελλάδα δηλαδή, να μην λείπει κανείς πολλά χρόνια, νομίζω βάλατε ένα όριο πάνω από 30, και επίσης αρνείστε την επιστολική ψήφο. Και θέλω ξεκάθαρα να μου πείτε, εάν αυτά ισχύσουν, θα ψηφίσετε ναι, είστε θετικοί με την ψήφο των. Των ομογενών, μάλλον όχι των ομογενών. Απόδειμο να το λέμε. Των απόδειμων του εξτρεμού. Γιατί υπάρχουν ένα και τόσοι άνθρωποι από τον brain drain. Είστε υπέρ αυτής της εξέλιξης. Το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένες πάγιες θέσεις για τη δυνατότητα να, να υπάρχει ψήφος των απόδειμων, ώστε αν θέλετε να μην υπάρχει και κίνδυνος η οικογενειακή και οικονομική δεσμή. Είναι κάτι πολύ σύνθετο. Έχει να κάνει έτσι. Με το αν υπόκειται σε μια σειρά υποχρεώσεις, κυρίως οικονομικές, να έχει αφημί και τα λοιπά, ώστε αν θέλετε με την ψήφο του, καταρχήν να γνωρίζει και ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις έτσι όπως γίνονται. Δηλαδή τώρα μετανάστες τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς, μόνο με, με το δίκαιο του αίματος. Μην ένα αναχρονισμό. Στους δικούς σας όρους. Αυτό που σας ρωτώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Εάν αυτοί οι όροι γίνουν αποδεκτοί από τη Νέα Δημοκρατία, θα προχωρήσετε, θα συμφωνήσετε. Ας φέρει η Νέα Δημοκρατία, πάντως δεν είναι αυτό το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, όπως γνωρίζετε. Έτσι, να το συζητήσω. Ναι. Όμως ο Πρωθυπουργός έκανε συγκεκριμένες δηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και ούτως ή άλλως έχει τοποθετηθεί όπως και άλλα κυβερνητικά στελέχη έχουν τοποθετηθεί. Άρα είναι μακριά. Γι' αυτό εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτές είναι οι πάγιες θέσεις του ΚΚΕ και με βάση αυτά δεν ετεροκαθορίζεται. Σας το λέω όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι ακριβώς αυτά τα τρία κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Όχι το ένα ή το δύο ή το τρία. Εάν τα αποδεχθεί αυτά η κυβέρνηση, θα είστε θετικοί. Ας φέρει η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Πάντως αυτό που δείχνει είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, η σκέψη είναι να δώσει αυτή τη δυνατότητα ακόμα και σε μετανάστες τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς. Και ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι πολύ μακριά από τις πολιτικές εξελίξεις, έχει χάσει τους δεσμούς του ουσιαστικά με την Ελλάδα. Αν θέλετε, δεν υπόκεινται και στις συνέπειες της πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Φαντάζομαι δεν θα θέλει να ψηφίσει αυτός ο άνθρωπος. Με τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, αν θέλετε, μπορεί να εκφραστεί και με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και αν θέλετε, εκεί είναι και μεγάλος ο προβληματισμός του ΚΚΕ. Κύριε, ποια πώς το βλέπετε όλο αυτό? Ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αξιοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όπως και πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να κρυφτεί ο πυρήνας του σκανδάλου, που είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου. Και επειδή πολλά ακούστηκαν για δημοκρατία, εντάξει, υπάρχει και ένα όριο. Όταν στερείται η πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού μας το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στερείται τώρα στην Ελλάδα? Βέβαια στερείται. Okay. Θέλετε να δούμε τα στοιχεία, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια πάσχοντες, που δεν μπορούν ακόμα και με αυτούς τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες, στερούνται ακόμα και την αγωγή τους περιπτώσεις καρκινοπαθών, γιατί ακριβώς υπάρχουν ελλείψεις στις συγκεκριμένες αγωγές, στις φαρμακευτικές. Πάντως δεν το γενικεύουμε, δεν συμβαίνει, μην το αποκρατούμε και τον κόσμο, δεν είναι ότι λείπουν από όλους τους ανθρώπους. Δημόσια και δωρεάν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες. Μπορούμε κάλλιστα να δούμε από τα στοιχεία. Για το σκάνδαλο έτσι, ή όχι, εσείς έχετε άποψη? Και με αυτή την έννοια, εμείς ως ΚΚΕ δεν θα συμμετέχουμε σε πολιτικά παιχνίδια που επιδιώκουν να συγκαλύψουν τη συγκεκριμένη ουσία. Ακόμα και αν αποδειχθεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Θα σας πω. Από εκεί και πέρα, το ΚΚΕ αύριο στη Βουλή θα τοποθετηθεί, θα αποχωρήσει από τη διαδικασία, όμως στην Επιτροπή της Βουλής, που όταν συγκροτηθεί θα συμμετέχει, γιατί ακριβώς θέλουμε να διερευνηθούν όλες οι πλευρές του ζητήματος.